Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, που ενίδασε τη γη κρεμά σας. Αδελφοί μου, πατέρες και ευλογημένοι χριστιανοί, ας μην απατώμαστε. Τα δάκρυα και η αγωνία του Κυρίου στη Γεστημανή, βαθύτερη αιτία και μυστική πηγή, είχαν τον πόνο του Κυρίου για το κατάντημα της ανθρωπότητας. Σε ποια απερίγραπτη ευτυχία είχε δημιουργήσει το ανθρώπινο γένος ο Θεός και για ποια δυσθεώρητα ύψη τιμής και δόξας το προόριζε. Και πόσο χαμηλά έπεσε η ταλέπορη ανθρωπότητα με τις αμαρτίες της. Και τώρα, ο φιλάνθρωπος Σωτήρας πρόκειται να πληρώσει αυτός ο ίδιος τα λύτρα για να εξαγοράσει από τον αιώνιο θάνατο την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Ας το προσέξουμε αυτό. Ο Κύριος μας, κυρίως από τη Γεστημανή μέχρι την ώρα που είπε το «τετέλεστε», πάνω στο Σταυρό καταδέχθηκε τη σταυρική θυσία και τις δικές μας αμαρτίες. Τον πόνο που δεν αισθανόμαστε εμείς όταν λυπούμε με τις αμαρτίες μας τον Πατέρα μας, τον Άγιο Θεό, τον δοκίμασε η Αγία Ψυχή του Θεανθρώπου Λυτρωτή. Τα δάκρυα που δεν χύνουμε εμείς για τις αμαρτίες μας, τα έχησε στη Γεστημανή ο Κύριος. Θεέ Λυτρωτά, σε σένα ο οποίος πόνεσες για τις δικές μας αμαρτίες και τιμωρήθηκες για αυτές αντί για μας, δεν έχουμε τίποτα από τον εαυτό μας άξιο της μεγαλοσύνης σου να σου προσφέρουμε. Μόνο δυστυχώς αμαρτίες και παραβάσεις των Αγίων σου εντολών έχουμε. Αλλά αυτές εξακολουθούν να σου προκαλούν λύπη. Δεν συναισθανθήκαμε ακόμη επαρκώς και σωστά το μέγεθος της ευεργεσίας σου, το βάρος των αμαρτιών μας. Αλλά αυτό, Κύριε, κάνει και μας να λυπούμαστε, γιατί επιθυμούμε και θέλουμε να είμαστε ευγνώμονες και ευάρεστοι πάντοτε ενώπιον σου. Γι' αυτό οικετεύουμε θερμά τη μεγαλοσύνη σου. Συγχώρεσέ μας για όλα όσα μέχρι σήμερα αμαρτήσαμε. Αξίωσέ μας ώστε να αρχίσουμε να ζούμε και να συμπεριφερόμαστε όπως εσύ ορίζεις και νομοθετείς. Επιθυμούμε, Κύριε, να σου προσφέρουμε και εμείς λίγη χαρά αντί για τις τόσες λύπεις που δοκίμασες για μας. Ποθούμε να εφαρμόζουμε το Άγιο θέλημά σου, να λέμε και εμείς αυτό που εσύ είπες όταν προσευχόσουν στην Γεστημανή. Πατέρα μου, μη το θέλημά μου, αλλά το σόν γενέστο. Ας είναι δε, Κύριε, αυτή η συμμόρφωση προς το Άγιο θέλημά σου, η ευπρόσδεκτη θυσία προς τη μεγαλοσύνη σου, για τη μεγάλη ευεργεσία που μας έκανες με τη σταυρική σου θυσία, να μας λυτρώσεις από τον αιώνιο θάνατο και να μας χαρίσεις την Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Με εγκάρδιες πατρικές ευχές προς το Σταυροθέντα Διημάς Κύριο, ο Επίσκοπος και Πνευματικός σας Πατέρας.